καθημερινά παίρνω τηλέφωνο πρώην πελάτες και έχουν πάρει τηλέφωνο από ξένες χώρες, Βουλγαρία, Σκόπια και πρόσφατα από Κύπρο. Έχουν δηλώσει ενδιαφέρον εάν θα προχωρήσουμε σε αυτές τις παραγωγές, τις προηγούμενες δηλαδή. Ποια θα παράγεται, ποιες κόλλες θα παράγεται. Ποιες? Κόλλες θα παράγεται μόνο και οι δίκες. Και τα κόλλες. Αυτή τη στιγμή αυτά τα υλικά που είναι δύσκολο να παραχθούν είναι οι κόλλες και οι αρμοί. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο λόγω χρηματοδότησης πρώτων υλών. Χρειάζεται μεγάλο ποσό. Δύο λόγια, κύριε Σιδερίδη, που το παράδειγμά σας, αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη Βιομέ, προσπαθείτε να το μεταλλαδεύσετε σε άλλες πόλεις, σε παρόμοιες καταστάσεις που έχουν οι εργαζόμενοι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δύο λόγια, πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία έτσι εν κατακλείδη και φτάσαμε ως σήμερα να αυτοδιαχειρίζεστε εσείς οι εργαζόμενοι το εργοστάσιο πρώην επενδυτών αφεντικών. Κοιτάξτε τώρα, όπως είπαμε και στην κουβέντα, η απόφαση αυτή ήρθε από την ανάγκη για την εργασία και το εισόδημα που είχαμε χάσει. Δεν θα ήταν κάτι διαφορετικό το αποτέλεσμα των συνελεύσεων που κάναμε, εφόσον δεν υπήρχε και άλλη λύση. Όταν πλέον έχουμε πάρει μια τέτοια απόφαση και έχουμε πει στο εργοστάσιο για εργασία, δεν μας μένει πλέον, από τη στιγμή που το έχουμε εμείς κάνει πράξη, να παρουσιαζόμαστε και σε πόλεις που μας καλούν για να πούμε το παράδειγμά μας, να προσπαθούμε και εμείς να σπείρουμε αυτό το σπόρο, έτσι ώστε να εξαπλωθεί, να γεμίσει στη χώρα όλη και επιτέλους να πάψει αυτή η ομοιρία και η ανεργία που υπάρχει στην κοινωνία μετά από την εγκατάλειψη βιομηχανιών, εργοστασίων, μικρότερων βιοτεχνιών κλπ. Η ως τώρα προσπάθειά σας, που από τις 12 Φλεβάρι έχει έρθει περιέλθει το επίσημα το εργοστάσιο στα χέρια σας, έχουμε ας πούμε επιτυχία σε αυτό το πράγμα? Βοηθούν τα άλλα εργοστάσια ως προς τις πρώτες ύλες και άλλα πράγματα που χρειάζεται για να κινηθεί το εργοστάσιο? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να παράξουμε προϊόντα της προηγούμενης εταιρείας που παρήγαγαν λόγω υπερβολικού κόστους αγοράς πρώτων υλών. Έχουμε κάνει στροφή σε άλλα προϊόντα χαμηλότερης χρηματοδότησης, τα οποία μπορούμε και εμείς να τα χρηματοδοτήσουμε αυτή τη στιγμή από ένα μικρό αποθεματικό που έχει το Ταμείο του Σωματείου μας και ευελπιστούμε σιγά σιγά να αυξηθεί αυτό με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε σιγά σιγά να περνάμε και κάθε φορά σε κάποιο διαφορετικό είδος, ίσως και πιο ακριβότερο σε πρώτες ύλες. Εδώ σήμερα στην Εργατική Πρωτεύουσα που ήρθατε στην Τρίπολη, σας ανέφεραν το Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου ή άλλοι εργαζόμενοι ότι υπάρχουν παρόμοια εργοστάσια στην βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης ή στην όλη την Αρκαδία που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα και θα ήθελαν να τους δώσετε κάποιες συμβουλές έτσι ώστε να ξεκινήσουν από μόνοι τους μια τέτοια προσπάθεια? Από ό,τι έχω καταλάβει εδώ από την ομιλία και από τις συναντήσεις με τους εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου, δεν έχει προκύψει ακόμη τέτοιο ζήτημα στο νομό σας. Ευχόμαστε να μην προκύψει ποτέ. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι θέμα χρόνου να έρθει το πρόβλημα. Αλλά και πάλι ευχόμαστε να μην έρθει ποτέ το πρόβλημα. Πιστεύω ότι μετά από αυτή την κουβέντα που κάναμε στο Εργατικό Κέντρο, από τον κόσμο που άκουσε, και από την ευαισθησία που έχει δείξει για την προσπάθειά μας να αρχίσει σιγά σιγά να το διαδίδει, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να το μάθουν από πιο μπροστά το τι έχει συμβεί, το τι λειτουργεί, ούτως ώστε να μπορούν να προετοιμαστούν για το κακό που ίσως τους έρθει μπροστά τους. Κλείνοντας, τι ευελπιστείτε από εδώ και πέρα στο μέλλον όσον αφορά για την Βιομέ? Βλέπετε να πηγαίνετε καλά ή να σας βάλουν και κάποιες τρικλοποδιές, υποψιάζεστε κάποιοι ώστε να μην προχωρήσει και να ευοδοθεί ο αγώνας σας? Για μας πρωταρχικό μας στόχος είναι να συνεχίσουμε όπως έχουμε ξεκινήσει, να μην αφήσουμε κανέναν κακό να παρεσφρήσει μέσα σε εμάς. Το τι σχεδιάζουν άλλοι προηγούμενοι διοικούντες κλπ. Δεν μας ενδιαφέρει προς το παρόν. Ίσως πραγματικά να σχεδιάζουν κάτι, εμείς κάνουμε τα δικά μας σχέδια. Κάποια στιγμή, αν σχεδιάζουν και αυτοί, θα συγκρουστούμε σίγουρα. Αλλά πιστεύουμε ότι με αυτό που κάνουμε και με την κοινωνία που πρέπει να σταθεί δίπλα μας, θα είμαστε εμείς οι κερδισμένοι. Την Πέμπτη
είχαμε μία εκ νέου συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας με τον Υφυπουργό. Πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα, εδώ και 3 μήνες, εφόσον τα μεγάλα κόμματα, και ενώ τα δυνάμει η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν διαπιστώσει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί μάλλον είναι τρελοί και δεν τα παρατάνε, γιατί πρέπει να πω ότι από την αρχή απευθυνθήκαμε στα κόμματα και η αρχή είναι πριν 2 χρόνια, φάγαμε εν μέρη πόρτα, μας βοηθούσαν μικρότερα κόμματα, έξω κοινοβουλευτικά, και επειδή τώρα αυτό το διάστημα βλέπουν ότι δεν τα παρατάνε, μπήκανε μέσα, έτσι, μέχρι και ο πρόεδρος τους είναι στο εργοστάσιο. Και έταξε, όταν θα. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Περιμένουμε το θα. Όταν θα. Λοιπόν, την Πέμπτη είμαστε στο Υπουργείο. Μαζί και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πω, γίνεται μια προσπάθεια, δείχνουνε, να βρουνε τρόπο αυτό το εγχείρημα να γίνει νόμιμο. Το πώς, περιμένουμε να τα ακούσουμε.